έγινε αυτό σωτήρι, αλλά νομίζω χθες έγινε γνωστό. Καλησπέρα καταρχάς από την Αθήνα, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γκόνιτσα. Ροπαλοφόρους ακροδεξίους, οι οποίοι άρχισαν να χτυπούν με ρόπαλα προσφυγόπουλα, έτσι, ασυνόδευτα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα από τα Γιάννα και από την Γκόνιτσα που σήμερα βρέθηκε η ΕΡΤ για να καλύψει το ρεπορτάζ. Ναι. Μια επίσης μελανή σελίδα για την πόλη της Κόνιτσας, την κομμόπολη της Κόνιτσας, η οποία όμως θα πρέπει να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν, διότι εκεί ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να εντοπίσει τους δράστες της ρατσιστικής αυτής επίθεσης και από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, το θέμα λόγω της σοβαρότητας που έχει πάρει πλέον έχει παραπευθεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης της Ρατσιστικής Βίας. Οι πέντε κουκουλοφόροι, οι οποίοι φέρεται να είναι μέλη της Χρυσής Αυγής, χρησιμοποίησαν λωστούς και σιδηρογροθιές κατά των ανήλικων παιδιών το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας τραυματισμός 17χρονου στο χέρι και το πόδι, που νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά τώρα έχει εξέλθει και είναι μια χαρά. Σήμερα λοιπόν, εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε στην πόλη της Κόνιτσας είναι ότι το θέμα αυτό απασχολεί σύμβασα την κοινωνία. Ως εκ τούτου, κατανοούν όλοι ότι οι άνθρωποι αυτοί, που σήμερα ξέρουμε μόνο ότι είναι κουκουλοφόροι, είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή. Θα πρέπει όμως να τους πούμε ξέρουν ότι ήδη το χρονικό διάστημα. Τους ξέρουν, ναι, Σωτήρη. Όχι. Όμως, εκείνο που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κόνιτσα πάντως είναι ότι πραγματικά υφίσταται ένας ακροδεξιός πυρήνας και αυτή η επίθεση έγινε βάση σχεδίου απέναντι στα ανήλικα προσιγόπουλα. Η Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα, θεωρεί ότι οι επιτιθέμενοι το βράδυ της Κυριακής δεν είναι κονιτιώτες και από την πρώτη στιγμή πάντως ο Δήμαρχος πήγε στη δομή φιλοξενίας, εξέβασε τη συμπαράστασή του στα προσιγόπουλα και παράλληλα καταδίκασε τον συμβάν. Όμως υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Σήμερα είδαμε μία ταμπελίτσα να λέει ουσιαστικά στη Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για αυτό το θέμα και είχε τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία με κάποιο στέλεχος, μέλος, άνθρωπο που θεωρεί ότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει η πόλη της Κόνιτσας να δει πολύ πιο σοβαρά το θέμα. Την ενεργοποίηση του κόσμου επίσης προτείνει η αντιπολίτευση με τη Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Παπαμιχαήλ να εκτιμά πως στο πρόσφατο συμβάν ενεπλάγησαν και άνθρωποι μέσα από το χωριό, κάτι λοιπόν που δίνει μια νέα διάσταση. Όμως, εκείνο που πραγματικά έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής. Μιλώντας σήμερα με τον υπεύθυνο της δομής, εκείνο που μας είπε είναι ότι τα παιδιά έχουν επανέλθει, δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, έχουν επίσης ηρεμία στο πρόσωπό τους και επίσης, κάτι πιο σημαντικό, ότι χαμογελούν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση και απέναντι σε όλους όσοι θέλουν να φανούν λιγάκι διαφορετικοί, πιο πατριώτες και συμπεριφέρονται με αυτόν, αν μου επιτρέπετε όρος, άθλιο τρόπο, απέναντι σε παιδιά τα οποία έχουν έρθει στην περιοχή από εμπόλεμες περιοχές, βιώνοντας το δράμα του πολέμου και φυσικά πολλές κακουχίες και ταλαιπωρίες. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέψει, Κατερίνα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για ένα μόνο συμβάν. Έχουν συμβεί συγκεκριμένα 4 συμβάντα, τα οποία θα σας τα πω επιτροχάδιν. Όχι, θα μας τα πεις, να μην τα πούμε επιτροχάδιν, γιατί πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Θέλω να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από τον Δήμαρχο, από τον υπεύθυνο του φορέα Άρσης και μένεις μαζί μας και συνεχίζουμε. Πράγματι είχαν κάποιες ανησυχίες. Ακριβώς για αυτό το σκοπό πήγα και να συζητήσω μαζί τους. Συζήτησα, τους διαβεβαίωσα ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε τρόπο ώστε να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Νομίζω με την παρουσία μου και αυτά που τους είπα, τους καθησύχασα και πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε μόνο στα λόγια. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε τρόπο ώστε τέτοια περιστατικά να μην ξανασυμβούν. Αυτό το συμβάν σας συντάραξε και εσάς, το περιμένατε και εν τέλει υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι είναι και παιδιά μέσα από την πόλη, από την Κομόπολη? Γιατί πριν από λίγο δέχτηκα ένα τηλέφωνο, είναι αλήθεια, και μου έλεγε ένας κύριος, μου είπε το όνομά του βέβαια, δεν έχει καμία σημασία, μου είπε αυτό το πράγμα, ότι αυτά τα παιδιά μάλλον είναι μέσα από την Κομόπολη και δεν είναι περιμετρικά. Κοιτάξτε, στα σοβαρά θέματα όπως έχω ξαναδηλώσει, στέκομαι με σοβαρότητα. Εάν δεν έχουμε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ορισμένα πράγματα, δεν πρέπει να τα υποστηρίζουμε.
όπως είπε αυτό ο άγνωστος, δεν ξέρω κατ' εμέ, μπορεί να ισχύσει και κάτι διαφορετικό, που υπάρχουν και άλλες ενδείξεις. Η αρμόδια αρχή που είναι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δώσει τα συμπεράσματα, θα καταλήξει τα συμπεράσματα, διότι μέχρι τώρα, ξέρετε, όταν κινείται και βρίσκεται σε εξέλιξη μια δικαστική ενέργεια, δεν δίδονται πληροφορίες. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και σε εσάς στο Δημαρχείο, γιατί αυτό το συμβάν νομίζω ότι είναι κάτι που είναι έξω από αυτό που τουλάχιστον πρεσβεύει ο Δήμος αυτός και ολόκληρη η Κωμόπολη, γιατί πάντα είχε ανοιχτές αγκαλιές προς κάθε έναν άνθρωπο που ερχόταν από οπουδήποτε. Ο θυμός μας και ο προβληματισμός μας έγκυται ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι αυτό το μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί να χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία, η οποία έδειξε κατά το παρελθόν ποια είναι η θέση της απέναντι στο προσφυγικό, όταν από το 2016, όπως όλος ο κόσμος ξέρει, πρωτοποριακά ο Δήμος Κόνιτσας δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σε σύγκριση με τον πληθυσμό του προσφύγων και τους αντιμετώπισε με πολύ ανθρωπιά, πολιτισμένα, θα έλεγα, και με πολύ αγάπη. Συνεπώς, αυτό το μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί να χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτός είναι ο προβληματισμός μας και αυτό πρέπει να αποτινάξουμε και να διαψεύσουμε, ότι αυτό το πράγμα είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν έχει να κάνει με αυτό που πιστεύει και αυτό και ο τρόπος που περιφέρεται προς τους πρόσφυγες στην τοπική κοινωνία. Ύστερα από την αναστάτωση που υπήρξε όταν συνέβη το περιστατικό, αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι καλό και τα παιδιά συνεχίζουν με δύναμη την προσπάθειά τους μαζί με εμάς, όπως την έχουμε ξεκινήσει, όπως έχουμε ξεκινήσει από την αρχή την προσπάθειά μας. Και αυτή τη στιγμή εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ψυχική ηρεμία των παιδιών, έτσι, που αυτό νομίζω ότι υπάρχει στη δομή. Υπάρχει ψυχική ηρεμία και αισιοδοξία για το μέλλον. Βέβαια, δεν ξεχνάει κανείς αυτό που συνέβη. Ωστόσο, προσπαθούμε να συνεχίσουμε δυνατά και σε καλό κλίμα την προσπάθειά μας. Και βέβαια τα παιδιά στέλνουν και τα δικά τους μηνύματα, έτσι. Μου λέγατε πριν από λίγο ότι χαμογελάνε. Ναι, υπάρχει χαμόγελο και αισιοδοξία για το μέλλον. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την τοπική κοινωνία, υπάρχει επαρκή συμπαράσταση, θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μαζί σας σε αυτήν την υπόθεση που έχει ταλανίσει και την ίδια την κοινωνία, γιατί αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη? Θα ήθελα να τονίσω ότι η Κόνιτσα αποτελεί μια περιοχή που εδώ και χρόνια έχει ανοίξει την αγκαλιά της στους ασυνόδευτους ανήλικους και σε οικογένειες προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές, και αυτό το αισθανθήκαμε από την πρώτη στιγμή που ήμασταν εδώ. Πιστεύω ότι βάζοντας στην άκρη περιστατικά σαν αυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία το έργο που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχουμε. Είναι Αλλά το μήκη. Θέμα είναι να έχουν όλοι ανοιχτές αγκαλιές. Ανταλάβατε. Σας πόνεσε αυτό το θέμα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί βάζουμε και τα παιδιά μας στη θέση των παιδιών. Είναι και τα παιδιά μας. Έχουμε και εμείς παιδιά και κυκλοφορούν στην κοινωνία της Κόνιτσας. Και είναι πολύ λυπηρό το περιστατικό. Για τέσσερα και, άτομα. Και δυστυχώς έχει συμβεί και άλλες φορές. Αλλά κοφεύουμε. Και δεν είναι το πρώτο επεισόδιο που έχει γίνει στην Κόνιτσα. Έγινε ένα το καλοκαίρι και στο χώρο που δουλεύω κιόλας εγώ στην εστία με τον καθηγητή, με τον κύριο Νιτσάκο, έχει γίνει ένα επεισόδιο. Γιατί και εκεί φιλοξενούνται το καλοκαίρι παιδιά από άλλες χώρες. Και έγινε ένα επεισόδιο εκεί πέρα. Έγινε τις απόκριες δεύτερο και τώρα είναι αυτό το τρίτο που γίνεται στην Κόνιτσα. Και είναι δυστυχώς είναι πολύ λίγοι, αλλά οι άλλοι φοβούνται. Αυτό είναι το θέμα. Φοβόμαστε. Η δημοκρατική κοινωνία της Κόνιτσας και όλης της Ελλάδας που έδειξε παραδειγματική αλληλεγγύη στους πρόσφυγες καταδικάζει την απίστευτη αθλειότητα και θα σταθεί απέναντι στους ρατσιστές. Η ελληνική αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει.